Τι κάνετε, κύριε Σαφίδη? Καλά, είναι καλά, μια υπόθεση που πραγματικά βλέπουμε ότι παίρνει αυτές τις πανελλήνιος πια silver alert για την ασφαλή Κυριάζου. Ναι, πραγματικά υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση από όλους τους φορείς. Ναι. Την αστυνομία, τον Δήμο, την πυροσβεστική, εθελοντικές ομάδες. Ναι, ναι. Με όλοι να κάνουμε το καλύτερο. Από ποιους παίρνετε οδηγίες, κύριε Σαφίδη, για όποιος θέλει ψάχνει όπου θέλει? Που συντονίζεται? Όχι, υπάρχει συντονισμός από την αστυνομική διεύθυνση, από τον υπεύθυνο της αστυνομίας, τον διοικητή και τον επιδιοικητή της ασφαλείας, οι οποίοι χωρίζονται σε τομείς. Όλους τους εθελοντές, όσοι είναι εκεί, όσοι συμμετέχουν σε αυτή την έρευνα, καθένας μέσα, και μετά από κάποια έρευνα ξαναγυρίζουμε στο κέντρο. Μάλιστα. Και ξανααναπροσδιορίζουμε τη δράση μας. Παράλληλα, μαζεύετε και πληροφορίες, ρωτάτε κόσμο κτλ. Πώς γίνεται ακριβώς αυτό όλο, κύριε Σαφίδη? Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που βρέθηκε τελευταία στιγμή, ποιος τον είδε, αν έχουμε εικόνα την κατάστασή της. Και βάσει πληροφοριών ρωτάμε κόσμο που βρίσκουμε στα χωράφια, τον πάνους που βρίσκουμε εκεί στην περιοχή. Προσπαθούμε να συλλέξουμε κάποιες πληροφορίες για να είμαστε και πιο συγκεκριμένοι, για να ξέρουμε περίπου που θα ψάξουμε. Δυστυχώς το ότι έφυγε βράδυ, αυτό μας δυσκολεύει πάρα βράδυ, πολύ, ναι, γιατί δεν την είδε και κόσμο το βράδυ. Αν ήταν η μέρα, κάποιος θα τη συναντούσε στον δρόμο και θα είχαμε περισσότερες πληροφορίες για να ξέρουμε και τι θα κάνουμε. Πάντως συνεχίζονται οι έρευνες και σήμερα πάλι θα έχουμε συμμετοχή η ομάδα μας και πιστεύω και πολλοί άλλοι εθελοντές σε αυτή την προσπάθεια. Εμείς έχουμε και τον κύριο Ζέρβα, ο οποίος πέταξε δύο φορές με το ανεμόπτερό του και κάλυψε όλη την περιοχή. Και προσπαθούμε με διάφορους τρόπους να δούμε. Δεν ξέρω αν θα χρησιμοποιήσετε και drones, κάτι, δεν ξέρω τι άλλο έχει ομάδα. Νομίζω ότι οι πτήσεις που κάνει ο κύριο Ζέρβας είναι πολύ πιο σημαντικές, γιατί καλύπτει πολύ περισσότερο, πολύ περισσότερη περιοχή. Μπορεί να πετάξει πάνω από μία ώρα. Καλύπτει πολύ μεγάλα κομμάτια και παραλίμνια και μέσα στα χωράφια. Ναι. Και προσπαθεί, και νομίζω από ένα ντρόμ στο οποίο έχει ένα χρονικό διάρκεια μπαταρία, κάνει πολύ περισσότερη δουλειά. Όποιος έχει και αν πιστεύω ότι θα βοηθούσε και αν κάποιος με κάποιο ντρόμ θέλει να έρθει να βοηθήσει, θα είναι πολύ σημαντικό για την αστυνομία. Χθες ήταν και δύο παιδιά με τις μηχανές τους, τα εντούρο, καλύπταν περιοχές που δεν μπορούσαμε εμείς να πάμε. Το βασικό μας πρόβλημα είναι ότι η συγκεκριμένη γυναίκα πάσχει από άνοια. Ναι, αυτό συνεπάγεται. Μπορούσε να το ξαναπώ λίγο μια φορά ακόμα. Και μαύρη φόρμα, βέβαια, είναι κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο. Και από ό,τι μου έχουν πει, έχετε και εσείς και αστυνομία, δεν ξέρω και ποιοι άλλοι, έχουν βρει γυναίκες έτσι έξω που είναι για αγροτικές δουλειές, που έτυχε να φοράνε μαύρες μπλούζες και μαύρες φόρμες. Και υπάρχει και αυτό. Καταλαβαίνετε ότι όλος ο κόσμος ψάχνει. Είναι αδύνατη γυναίκα. Όλος ο κόσμος ψάχνει και οι άνθρωποι πάνε στα χωράφια τους. Μακάρι να βρεθεί. Υποσύνη, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη, υπάρχει βλάση εκεί πέρα, είναι οι μιλιές, είναι καλαμπόκια, είναι φασολιές. Κάπου εκεί μέσα πολύ δύσκολο να εντοπίσεις αν έχει πείσει κάτι τέτοιο. Ας ελπίσουμε ότι είναι κάπου βολικά και θα μπορέσουμε να την εντοπίσουμε. Εξαφανίστηκε 6 του μήνα, επαναλαμβάνω, νύχτα. Βέβαια σήμερα έχουμε 9 του μήνα. Όσο πιο γρήγορα βρούμε την γυναίκα, τόσο αργούμε να τη βρούμε, τόσο τα πράγματα θα δυσκολεύουμε. Εμείς συνεχίζουμε και ευχόμαστε και παρακαλάμε για το καλύτερο. Ναι. Λοιπόν, κύριε Σαφίδη, εύχομαι πραγματικά όλη αυτή η κινητοποίηση να έχει ένα αποτέλεσμα. Όλο αυτό ελπίζουμε. Πραγματικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Και με οτιδήποτε νεότερο θα είμαστε πάντα σε επαφή, επαναλαμβάνω. Εννοείται.